Ας επιστρέψουμε όμως στους συλληφθέντες για τον μεγάλο εμπρισμό στη Μόρια και να συνδεθούμε με τη Μίνα Καραμήτρου που έχει πληροφορίες για το προφίλ τους. Πρώτα απ' όλα, Μίνα, όμως, έχεις να μας δείξεις και το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψή τους. Ναι, είναι το βίντεο λοιπόν το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας απόψε το Open και στην ουσία ήταν αυτό το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψη των εμπριστών της Μόριας. Όπως λοιπόν βλέπετε κι εσείς, αυτό είναι το βίντεο που τραβούσαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια που έβαζαν φωτιά στην Μόρια. Όπως βλέπετε, έχουν βάλει φωτιά αρχικά σε κάποια χαρτόνια και με σπίρτα και με αναπτήρες και τα χαρτόνια αυτά τα περιφέρουν μέσα στα ξερά χόρτα και βάζουν φωτιά. Το βίντεο αυτό λίγη ώρα μετά τον εμπρισμό της Μόριας το ανέβασαν σε social media και έκανε τον κύκλο και το γύρο στις σελίδες που μπαίνουν και επισκέπτονται αρκετά συχνά μέσω Facebook όσοι αλλοδαποί βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας. Αυτό λοιπόν το βίντεο είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές. Λίγο αργότερα κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ποια είναι αυτά τα άτομα, ενώ πρέπει να σας πω ότι η έρευνα των αστυνομικών κούμποσε και με μαρτυρίες, καθώς υπήρξαν αλλοδαποί από τη Μόρια οι οποίοι θέλησαν να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν ποιοι ήταν αυτοί που έβαλαν φωτιά στο ΚΙΤ και βοήθησαν τις αρχές λέγοντας εκείνο το βράδυ ποιους είδαν να πρωταγωνιστούν. Τώρα, να σας πω ότι βασικό ρόλο στη συγκεκριμένη έρευνα έπαιξε και η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία, κλιμάκιο της οποίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο νησί. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων. Άρα και ερευνώνται. Φυσικά ναι. Και συνεχίζεται η έρευνα για να δουν οι αρχές τι μηνύματα αντάλλαξαν εκείνο το βράδυ και φυσικά σε ποιες σελίδες μπήκαν. Ενώ θέλω να σας πω ότι από τους συλληφθέντες και κυρίως από τους νεαρούς που πρωταγωνίστησαν στον εμπρισμό της Μόριας, στο παρελθόν είχε καταγραφεί και πάλι αντικοινωνική συμπεριφορά, θα μπορούσα να το πω, μέσα στο ΚΙΤ της Μόριας. Μάλιστα, λοιπόν, Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σημαντική αποκάλυψη απόψε από το Open.